Να εξηγήσω τι σε κάποιον. Στα social media, ας πούμε, όταν παίρνετε ένα μήνυμα, το οποίο είναι άδικο. Για παράδειγμα, προχθές είχε έρθει η Ειρήνη Κολυβέ εδώ και μου έδειξε το μήνυμα μιας κοπέλας, την οποία την γνωρίζει προσωπικά. Ντράπηκα για λογαριασμό της κοπέλας. Ντράπηκα. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ ένιωσα την ανάγκη να στείλω σε αυτό το κορίτσι ένα μήνυμα, που δεν είναι κορίτσι, ζώων ήταν. Να τη στείλω ένα μήνυμα για να τη πω: είσαι ντροπή. Είσαι ντροπή για το γυναικείο φύλο. Γιατί... είσαι ντροπή να μιλάς έτσι σε μια γυναίκα που δεν την ξέρεις. Γιατί να μπεις όμως κι εσύ σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί... να ασχοληθείς με τέτοιου είδους ανθρώπους, λογική που κουβαλάνε μέσα στο μυαλό τους. Αυτό σου θέλω να σου πω. Γιατί δεν... το καταλαβαίνω ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά δεν έχει κανένα το δικαίωμα να σου μιλάει έτσι χωρίς να σε ξέρει. Σαφώς. Αλλά επειδή η ζωή είναι μια ρόδα, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ κάτι γι' αυτό. Δεν θα σου ανοίξω εγώ το κεφάλι σου και θα σου βάλω μυαλό και να σου μάθω τρόπους πώς να μιλάς όμορφα και πώς να λες με έναν ωραίο τρόπο την άποψή σου. Που ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή σου, εννοείται. Την άποψή του εννοείται. Γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ας πούμε και στο κομμάτι με τις κρίσεις πανικού. Που αυτή που, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτή που είδατε ήταν μια από τις τελευταίες που είχα πάθει, ήταν η πιο light version. Άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί με τη δική του ψυχολογική κατάσταση για να καταλάβει τι είναι στη ψυχολογία, που κρίνει ενός άλλου την ψυχολογική κατάσταση χωρίς να ξέρει καν τι σημαίνει κρίση πανικού και απλώς αυτό το πράγμα το κατηγορεί πάρα πολύ άσχημα. Γιατί να μπω εγώ στη διαδικασία να εξηγήσω γιατί το έπαθα, πώς το έπαθα, τι μου έχει συμβεί στην παιδική μου ηλικία και έχω τραυματιστεί και γι' αυτόν τον λόγο το έχω ακόμα, για να μαλακώσει ο άλλος και να μου πει εντάξει Λαουράκη, έχεις δίκιο. Γιατί να το κάνω αυτό. Μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς. Μ' αρέσει πραγματικά. Έτσι δεν είναι συνάδει πολύ με την ηλικία σου, να ξέρεις. Είσαι πολύ πιο...